του, με Άρη και Πανιόνιο, πόσο σημαντικό είναι αυτό στην προσπάθεια που κάνει η ομάδα για την παραμονή στην κατηγορία. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ξεκινήσω με κάτι άλλο και μετά να συνεχίσω σε αυτό. Θέλω να αφιερώσω σημερινή νίκη στην οικογένεια του παιδιού που χάθηκε, του μικρού παιδιού, τον Άγγελο, του Άρη. Τυχαίνει να είναι μακρινός συγγενής μου και έτσι έρχομαι σε λυπητήρια στην οικογένειά του. Ήταν μια τραγωδία πραγματική και αφιερώνω αυτή τη νίκη σε αυτό το παιδάκι. Από εκεί και ύστερα και τα δύο παιχνίδια ήταν πολύ σημαντικά για μας. Και στα δύο παιχνίδια μπήκαμε με τη σκέψη να κερδίσουμε. Ξέραμε ότι είναι δύο τελικοί και ότι θα μας δώσει μια με πολύ, πάρα πολύ μεγάλο κουράγιο ώστε να συνεχίσουμε πιο εύκολα τη συνέχεια. Καταφέραμε, πετύχαμε δύο νίκες, δύο στα δύο, και έτσι βλέπουμε και αισιόδοξα τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Πού ότι κρίθηκε το σημερινό παιχνίδι? Ξέραμε ότι θα είναι ένα παιχνίδι δύναμης, αλλά μέσα στον αγωνιστικό χώρο είδαμε ένα παιχνίδι το οποίο είχε ρυθμό. Και ευτυχώς για μας ήμασταν αυτοί οι οποίοι πετύχαμε το πρώτο γκολ. Πήγαμε στα αποδυτήρια 0-0 και πήγε ύστερα. Εξίσου σημαντικό ήταν και το δεύτερο γκολ που πετύχαμε πρώτα στο δεύτερο ημίχρονο. Και έτσι νομίζω είχαμε κάνει ένα πολύ καλό βήμα στην κερδίση μου το παιχνίδι. Ανάση, μέσα εβδομάδα ανακοινώθηκε η επέκταση του συμβολέου με τον Όφημα το 2014. Ήταν κάπως ξαφνικό, ήταν αυτό που σε έκανε σένα να πάρει την απόφαση τόσο γρήγορα μέσα στη σεζόν? Από την αρχή που είχα την ομάδα, είχαμε συζητήσει για μια οψιόν η οποία θα ενεργοποιούταν τον Ιανουάριο. Και η διοίκηση και εγώ κρίναμε σωστό να συνεχίσω στην ομάδα και έτσι ανανέωσα το συμβόλαιό μου με την ομάδα και είμαι πολύ χαρούμενος. Αλλά σε ένα σχόλιο για τον Δημήτρη Μπορτίο, ο οποίος είχε νικήσει σε δύο συνεχόμενε νίκες και φαίνεστε αναγεννημένοι στην τελικά παιχνίδια. Ναι, είναι ένας πολύ καλός προπονητής. Ξέρει πάρα πολύ καλά τη δουλειά του, φαίνεται να ξέρει πάρα πολύ καλά τη δουλειά του. Μπήκε γρήγορα στο κλίμα της ομάδας, ξέρει πολύ καλά την ομάδα γιατί ήταν και παλιά εδώ. Και αυτό αποδεικνύεται και μέσα στο γήπεδο με τις παρουσίες μας. Εμείς τον ακούμε πάρα πολύ σοβαρά, δίνουμε πολύ βάση αυτά που μας λέει και ύστερα προσπαθούμε να βγάλουμε αυτά που μας λένε στο γήπεδο. Και για το νέο σύστημα που παίρνει περισσότερες βοήθειες εσύ μπροστά, ενώ σε άλλα παιχνίδια σιγά με δίνει εσύ μόνος ενδεχομένως. Σίγουρα για μένα είναι ένα σύστημα το οποίο μου ταιριάζει περισσότερο. Νομίζω ότι 4-4-2 με δύο επιθετικούς μπροστά, όταν έχω ένα στήριγμα ακόμα ένα επιθετικό, είναι για μένα μια ανάσα και βρίσκω και εγώ περισσότερου χώρου ώστε να κινούμαι στο γήπεδο. Αυτό έγινε ένα σχόλιο ενώ ψωμάτισε την ΑΕΚ, καθώ πήγε αυτό και για του βαθμού και για το πάγκερμα. Δεν πάει να είναι ένα παιχνίδι το οποίο μα διαφέρει πάρα πολύ. Δεν ξέρουμε ότι η ΑΕΚ παρόλα τα προβλήματα είναι μια μεγάλη ομάδα και ότι και η ίδια θέλει πάρα πολύ την νίκη. Θα πάμε για το καλύτερο μπορούμε και ελπίζω να κάνουμε γιατί όχι την νίκη.